η απόψινή συζήτηση έχει σαν στόχο να συζητήσουμε προβληματισμούς που αφορούν κυρίως τους νέους. Εδώ έχουμε τον αγαπητό Θανάση Κοκογγέλη, ο οποίος μερικούς ή όσο είναι δυνατόν από τους προβληματισμούς που έχει συναντήσει στους νέους θα μας μεταφέρει και εγώ από την πλευρά μου ό,τι είναι δυνατόν και σε όσα μπορώ θα δώσω την όποια πρέπει απάντηση. Παρακαλώ τον Θανάση να ρωτήσει. Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή αυτή επίκαιρα του καναλιού του OutTV. Έγινε προσφώνηση από τον κύριο Κωνσταντίνο Αντάν, θεολόγο καθηγητή γνωστό σε όλους σας, που θα του θέσω κάποιους προβληματισμούς των νέων σήμερα. Δηλαδή, με λίγα λόγια στην απλή, τι επικρατεί σήμερα. Και ξεκινάω, κύριε Κωνσταντίνο, κατευθείαν στο θέμα. Ευχαρίστω. Κάποιος που μας βλέπει τώρα, βλέπει εμάς τους δύο και ένα πλάνο πίσω μας, την Εκκλησία. Αυτό όταν θα πει, τι κάνουν αυτοί, τι λένε τώρα αυτοί οι δύο πίσω από το πλάνο, τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Καταρχάς, ο κόσμος από τότε που έγινε μέχρι και σήμερα έχει δει σειρές από πολυπληθείς νέους που έχουν περάσει και που τώρα δεν βρίσκονται. Όμως, καλά θέτεις το ερώτημα, ενώ όλοι έχουν περάσει, η Εκκλησία είναι στηριγμένη πάνω στο βράχο που δεν είναι τίποτα άλλο παρά Θεό του Χριστού, που είναι αιώνια. Καλό λοιπόν είναι να δώσουμε τις όποιες απαντήσεις με βάση αυτό που είναι και στο παρελθόν αιώνιο, όπως το έθεσε πίσω μας, και στο μέλλον προοπτική αιώνια. Κάτω από αυτή τη γωνία θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Και μπαίνω πιο καλύτερα στο θέμα, με βάση τους σημερινούς νέους, κάποιος νέος, ένα απλό παιδί θα μπορούσε να σας ρωτήσει, κύριε, πώς θα είμαι προβληματισμένος που αισθάνομαι μία πίεση. Μπορούσε κάποιος να ρωτήσει τον κύριο Κώστα, υπάρχει πίεση. Ποια είναι λοιπόν αυτή η πίεση που ασκείται σήμερα επιφανειακά πάνω στους νέους, έτσι ώστε να αισθάνονται ψυχολογικά άσχημα, ενώ γνωρίζουμε και οι γονείς των παιδιών και τα ίδια τα παιδιά ότι από τη στιγμή που υλικώς υπάρχουν όλα, ως νέος έχω το αυτοκίνητό μου, το έχω, τη δουλειά μου την έχω, την κοπέλα μου, ας πούμε, την έχω, σε αυτά που συμβαίνουν σε εμάς. Πράγματα άλλα ζωής, ειδικά, έχω, περνάω μια χαρά. Κι όμως μπορεί να πει κάποιος και αυτό που συμβαίνει σήμερα, αισθάνομαι πίεση, ψυχολογική πίεση, και αυτό το βλέπουμε και ειδικότερα στους άντρες, από τον ελληνικό στρατό, το ελληνικό στράτευμα, το οποίο ένα μεγάλο ποσοστό των νέων δεν μπορεί να τα απεξέλθει, αισθάνεται μια πίεση, μια ψυχολογική πίεση. Πώς μπορούμε, τι μπορούμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά που αισθάνονται έτσι, στα παιδιά που τα θέλουν όλα.
καταρχάς θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι στη ζωή υπάρχει ιεράρχηση, αξιολόγηση, όπως λέτε εσείς εκεί στο στρατό και όπως λέμε εμείς στο σχολείο και όπως οπουδήποτε αλλού που θέλουμε να επιβάλλουμε τη λεγόμενη τάξη. Και όταν λέμε ιεράρχηση, να πούμε πολύ απλά, το να τα έχει όλα ο νέος, όπως τα έχει και όλα. Γιατί γεννήθηκε σε μια κοινωνία που από την ημέρα που γεννήθηκε οι γονείς φρόντισαν να μην του λείψει τίποτα. Μάλιστα. Δεν τελείωσα, μισό λεπτό. Αυτή η αγωγή να μην λείψει τίποτα από το παιδί δεν είναι ορθή αγωγή. Που μίλησα προηγουμένως για ιεράρχηση, η οποία ιεράρχηση δεν λέει ότι πρέπει να τα έχει όλα το παιδί, πρέπει να έχει τα καθά, αλλά εδώ πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Παιδί μου, δεν γεννήθηκες μόνο για να φας και να πεις. Υπάρχουν αγαθά, όπως ο Θεός, η Εκκλησία, ο συνάνθρωπος. Ο συνάνθρωπος. Πάνω σε αυτό το φάσμα, το πλέγμα, τη διάδροση, ποια τοποθέτηση δίνουν οι γονείς και πώς σκέπτεται ο νέος. Αφήνω για να μου συνεχίσεις την όποια ερώτηση πάνω στο θέμα αυτό. Πάνω στο θέμα αυτό. Ακριβώς ό,τι σου είπα. Ακριβώς. Γίνει το θέμα σου. Ένας όμως γονιός μπορεί να πει άνετα, τι μου λέτε κύριε, είτε εσείς, είτε κάποιος ιερέας της ενορίας, εγώ θα πει αγαπητέ μου, για να τα βγάλω ως προς το ζήν, ξυπνάω από τις 5 η ώρα το πρωί, πηγαίνω στη δουλειά μου, έχω να θρέψω 4 παιδιά, τα λεφτά που παίρνω είναι λίγα, και τώρα τι μου λέτε εσείς για το Θεό και τα λοιπά. Ναι, μεν θα πει, πιστεύω όσο θέλω να πιστεύω, να ανάβω ίσα ίσα το κατελάκι, να φυλάει τα παιδιά μου, το σπίτι μου, αλλά από εκεί πέρα, τι να κάνω θα πει. Μήπως αυτός τελικά, θέλω να πω, ο ειδικός αυτός κόσμος, αυτός ο καταναλωτισμός που συμβάλλει μέσα στην οικογένεια και είναι πια, έχει καταντήσει μάλλον να είναι η αρχή των πραγμάτων. Αποστρέφουν όλα αυτά τα πράγματα από αυτό που λέτε Θεός, Εκκλησία, συνάνθρωπος. Γιατί πάνω απ' όλα και οι γονείς, όλοι είναι άνθρωποι. Και πάνω σε αυτό θα στηριχτεί κάποιος γονείς, δηλαδή, είτε εσάς, είτε και τους ιερείς, τι μου λέτε, δεν με γεμίζετε με αυτό που λέτε. Ξεκίνησες, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή με το ερώτημα γιατί οι νέοι αισθάνονται πίεση. Εγώ θα σου πω ότι τα παιδιά στο σχολείο τα άκουγα να λένε και το λένε μέχρι τώρα. Αισθανόμαστε καταπίεση και όχι πίεση. Ίσως εσύ αφαίρεσες δυναμισμό από την πραγματικότητα. Γιατί λένε καταπίεση. Βεβαίως. Και θέλω να δώσω την απάντηση. Δεν έχουν τα παιδιά πάρει σωστή, επαναλαμβάνω, αγωγή. Όταν τα έχει όλα το παιδί και λέγει αισθάνομαι καταπίεση, σημαίνει ότι έχει κάποιο κενό μέσα του, κενό, τεράστιο,
Θέλει συμπλήρωμα. Σε αυτό πάνω. Και προσπαθεί. Και προσπαθεί. Το παιδί, ο νέος και ο μεγαλύτερος ακόμη, και δεν ξέρει το μεγαλύτερος από την αυτή την τοποθέτηση, προσπαθεί να καλύψει το κενό με ό,τι του προσφέρει η κοινωνία. Τηλεθέαση, που είναι ανεξέλεγκτη. Ένα της χιλής να αντλήσει από την τηλεόραση και αυτό χρωματισμένο με όλα τα κακά και ένα αγαθό στα χίλια να αντλήσει και να πει να βρήκα αυτό το καλό, θα του δώσει τα πρότυπα η τηλεόραση. Βεβαίως. Θα τον σε εισαγωγικά καθοδηγήσει και θα ακολουθήσει το ρούν, το ρεύμα που αυτή θα του δώσει. Δεν του δίνει λύση η τηλεόραση. Η τηλεόραση του δίνει μπέρδεμα και δέσιμο. Και αυτό, από αυτό το δέσιμο δεν μπορεί να λυθεί. Και πιστεύω ότι αυτό το δέσιμο είναι η ελευθερία του. Εκεί είναι το λάθος που ο νέος δεν μπορεί να καταλάβει και λέει τώρα ελευθερώθηκα. Ενώ στην ουσία δέχτηκε στην ουσία. Και από εκεί και πέρα αρχίζει να έρχεται το ένα πάνω στο άλλο από εκείνα που η κοινωνία του προσφέρει, να προσπαθεί να παγιστρωθεί από εκείνα που είναι δεμένος. Όχι, δεν του προσφέρει η Εκκλησία εκείνα. Η Εκκλησία προσπαθεί να το δώσει καταλάβει ότι έχει κόσμο πνευματικό και κόσμο υλικό. Και το ένα και το άλλο πρέπει αρμονικά να βαδίζουμε. Έτσι και τονίσαμε το ένα, ατόνισε το άλλο. Όποιο και αν τονίσαμε. Τονίσαμε το υλικό αγαθό, πάει, πέθανε το πνευματικό αγαθό. Υπερτονίσαμε το πνευματικό αγαθό, το υλικό αγαθό αδιαφορήσαμε και αυτό δεν είναι χριστιανικό. Χρειάζεται και τα δύο να συνεργάζονται φρόνιμα, πνευματικά και όλα. Τότε υπάρχει, δεν υπάρχει καταπίεση. Πάνω σε αυτό όμως που λέτε, κάποιος νέος πάλι θα μπορεί να σας πει, να σας αντικρούσει πάνω σε αυτό που λέτε και να σας πει: μα τι λέτε κύριε Κώστα, εμένα αυτό που βλέπω με ευχαριστεί. Ούτε δολοφόνος είμαι, μπορεί να πει διάφορο. Ούτε κάνω κακό σε κανέναν, ούτε ενοχλώ κάποιον. Εμένα αυτό που βλέπω, μου αρέσει και το βλέπω και με ευχαριστεί μέχρι εκεί. Κάνω κανένα κακό. Μία διάκριση και απαντήσεις. Μία διάκριση, μία ερώτηση που θέλει απάντηση από σένα. Γιατί είσαι νέος, κι εγώ κάνει νέος και έχω σκεφτεί σαν νέος και δεν μπορεί να μου λείπει του νέου η νοοτροπία, είναι σε κάποια ηλικία. Τι είναι εκείνο που ο νέος, είπες προηγουμένως τώρα, δεν κάνω κανένα κακό, είμαι έτσι, κάνω αλλιώς, δηλαδή να μου υποδείξεις πού είναι το λάθος εκ μέρους της Εκκλησίας, εκ μέρους του Ευαγγελίου, για να μπορέσω να καταλάβω λίγο. Το Ευαγγέλιο λέει, και εγώ νιάτα έδωσα, λέει ο Χριστός. Ήμουνα 33 χρονών και σταυρώθηκα κυρίως για τους νέους και για όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως για τους νέους. Ζωή από την οποία απουσιάζει, απουσιάζουν οι αξίες, δεν γεμίζει τον άνθρωπο. Το τονίζω αυτό. Ζωή από την οποία απουσιάζουν οι αξίες, δεν γεμίζουν τον άνθρωπο. Και οι αξίες είναι, τονίζω, τρεις βασικές. Οπωσδήποτε η θρησκεία, οπωσδήποτε η οικογένεια και η πατρίδα. Και χρειάζεται λίγο προσοχή. Κόβω εδώ για να με ρωτήσεις. Σκέψου τι θα μου πεις. Υπάρχει μέσα σε όλα αυτά. Σε συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Ακόμα ένας σημαντικότατος πάνω σε εμάς τους νέους, η αμφισβήτηση. Στην οικογένεια. Του Θεού. Του ιδίου. Του ιδίου του Θεού. Η αμφισβήτηση. Γι' αυτό, γι' αυτό υπάρχει ο κάποιος. Και καταπίεση. Κάποιος θα πει, μου λέτε εσείς για Θεό, η Εκκλησία. Ένα πράγμα που δεν έχω δει. Άλλος θα πει από αυτό που έχει ακούσει, που λέει κατά καιρούς και τηλεθέαση που λέτε κτλ. Η θρησκεία είναι όπλο του λαού.